Λοιπόν, μέχρι να βρούμε τον κύριο Σκαδαρέση, μία παρέμβαση σύντομη από τον κύριο Γαζή. Κύριε Γαζή, καλό απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, ακούτε προφανώς την τοποθέτηση του κύριου Σκαδαρέση. Ακούω το ραδιόφωνο σας, όπως πάντοτε. Χαίρομαι γι' αυτό. Ακούω το ραδιόφωνο όπως πάντοτε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα περιγράφει ο κύριος Σκαδαρέσης. Η παρέμβαση τουλάχιστον στον Ιδρύ με το Καλαθάκι και το Σκουπιδιάρι και το λεγόμενο Σκουπιδιάρι έγινε εν αγνία του Δήμου. Μάλιστα. Έψαχνε ο Δήμος να βρει τι έγινε. Εσείς αν πηγαίνατε να βοηθήσετε το Δήμο και τους κατοίκους και τα λοιπά, και είναι μια αρμοδιότητα που δεν είναι δική σας. Ναι, ναι, μα το είπα το και savoir vivre, το savoir vivre της κοινωνικής μας έτσι δυναμικής. Μάλιστα. Τι λέει, δεν πρέπει να ενημερώσετε το φορέα. Βεβαίως. Ότι εγώ θα κάνω αυτό. Mm-hmm. Άρα εκεί υπάρχει ερωτηματικό, γιατί δεν το έκανε ο κ. Σκέδερες αυτό. Μάλιστα. Και το δεύτερο που ήθελα να σχολιάσω είναι ότι δεν είναι ακάθαρτος ο Δήμος, δεν είναι ακάθαρτες οι παραλίες, δεν υπάρχει αυτή η εικόνα που περιγράφει ο κ. Σκαδαρέσης. Υπάρχουν προβλήματα, φυσικά υπάρχουν προβλήματα. Για φανταστείτε τώρα μια χημική τουαλέτα ή κάτι άλλο στην παραλία, στους εγκρεμνούς, πού θα τη βάλουμε. Θα τη βάλουμε με βίντς, ας πούμε, να στέκεται στον αέρα, πώς θα τη βάλουμε. Θα τη βάλουμε κάτω στα βότσαλα, θα τη βάλουμε πάνω σε 500 μέτρα απόσταση, πώς θα τη βάλουμε. Μάλιστα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα και δεν λύνονται τα προβλήματα αυτά από το ραδιόφωνο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καμιά φορά εγώ έκανα παρέμβαση, δεν αντιδικώ με κανέναν. Ναι. Όχι, εγώ ήθελα Δήμος, να ακουστείτε, Δήμος, να ακουστεί και άλλη πλευρά, κύριε Γαζή. Ο Δήμος παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τον τουρισμό σε όλες τις εκδηλώσεις, σε όλες τις φάσεις. Μάλιστα. Που περνάμε. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Μάλιστα. Χρειάζεται συνεργασία. Χρειάζεται συνεργασία. Μάλιστα. Κάναμε ένα πολύ καλό βήμα, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, με όλους τους φορείς, με τη Ρωσική Εβδομάδα. Άλλες φορές δεν κάναμε το βήμα. Δεν φταίει για όλα ο Δήμος. Δεν φταίει για όλα ο Δήμος. Μάλιστα. Φταίνε και άλλοι φορείς. Βεβαίως. Κύριε Γαζή. Επιμένω στον Ιδρύ. Πολύ καλό να καθαρίζονται τα καλαθάκια το απόγευμα. Ο Δήμος πάντοτε τα προηγούμενα χρόνια και η κοινότητα και ο Δήμος Ελωμένου, μάλλον με συγχωρείτε, και ο Δήμος Λευκάδος έβαζε απογευματινό εργάτη. Φέτος για λόγους πώς να το πούμε, διαδικαστικούς, διότι ξέρετε δεν μπορούμε ο Δήμος να παίρνει όσους εργάτες θέλει και να βάζει από εδώ και από εκεί. Υπάρχει μια διαδικασία προσλήψεων που πρέπει να εγκριθούν. Φέτος λοιπόν έλειψε αυτό το κομμάτι. Δεν ήταν και τρομερό. Πέρσι όμως ήταν. Πρόπερσι ήταν. Έβγαινε άνθρωπος στην παραλία το βράδυ και μάζευε τα καλαθάκια. Μάλιστα. Και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και επί Δημαρχίας Βερίκου και επί Δημαρχίας του Καβαδά που ήμουν εγώ αντιδήμαρχος τα δύο προηγούμενα χρόνια με το σημερινό δήμαρχο τον Αραβανή. Τον Αραβανή. Κύριε Γαζή. Δεν είναι. Ωραία. Όλα τα προβλήματα δεν είναι επίπεδα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι με αφορμή το δελτίο τύπου. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Ωραία. Εγώ όλες οι απόψεις. Βεβαιότατα πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Είναι καλό όμως να διορθώνονται και κάποια πράγματα. Βεβαιότατα και γι' αυτό ήταν χρήσιμη η παρέμβασή σας. Δεν είμαστε σημερινοί. Βεβαιότατα. Ερχόμαστε και εμείς από παλιά. Κύριε Γαζή, σας ευχαριστώ πολύ.